Στα γραφεία της Λεμεσού, ο Στέφανος Χαραλάμπους, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο MMA Elite. Καλησπέρα. Χαίρετε. Μου συγχαρητήρια, Στέφανε, έκανες τη Λεμεσό για την Κύπρο περήφανη. Θέλω να μας πεις τι είναι το MMA Elite. Γενικότερα, το MMA, Mixed Martial Arts, μειχτές πολεμικές τέχνες. Πάμε λίγο πίσω. Είναι το αρχαιότερο άθλημα το οποίο είναι οι κυρίες του ελληνικές, από το Παγκράτιο. Δεν διδασκούμε Παγκράτιο, αλλά είναι η εξέλιξη του Παγκρατίου. Πάνε και κράτος, το οποίο μαζεύκονταν όλα τα κράτη, όλες οι χώρες, και δηλαδή διδάσκαν, εκπαιδεύκαν και δουλεύκαν τις πολεμικές τέχνες. Μετέπειτα εξελίχθηκε στην Αμερική, το οποίο δεν σε περιορίζει. Δουλεύει ο κάθε αθλητής στο δυνατό του το σημείο και προσπαθεί να ολοκληρωθεί σαν αθλητής. Δεν σε περιορίζει ούτε στο όρθιο, ούτε στο έδαφος, ούτε στο παλαιστικό το κομμάτι. Δουλεύουμε το strike το λεγόμενο, ground and pound, λαβές στο έδαφος, πτώσεις. Ολοκληρωμένο άθλημα. Θέλω να μας πεις τα διάφορα είδη που υπάρχουν στυλ παιχνιδιού. Τα τρία στυλ παιχνιδιού που σαπορτάρει, που σαπορτάρονται από την Ομοσπονδία, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, υπάρχει σταδιακά. Πες για MMA Elite, είναι το τρίτο το στάδιο. Υπάρχει το πρώτο στάδιο, το Kikjitsu, το light. Να μην τα αναλύσουμε πολύ, να πούμε άλλη την ώρα, αλλά είναι, πάει σαν ξεκινά από τους πιο αρχάριους, το πιο παιδικό και πάει τα τρία στυλ παιχνιδιού. Είναι το light, το οποίο είναι το kick-jitsu ονομαζόμενο. Σαν πορτάρετε από μωρά, δηλαδή μπορούμε να το παρουσιάσουμε σαν άθλημα το οποίο δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Είναι light contact, είναι με κατακρατήσεις παραπάνω, είναι πολύ ενδιαφέρον. Το δεύτερο στυλ παιχνιδιού είναι το MMA full, το λεγόμενο shootbox. Υπάρχει το full contact με τα προστατευτικά και συνεχίζεται το ζιουζίτσου στο έδαφος, χωρίς χτυπήματα στο έδαφος. Και το MMA Elite, το οποίο είναι χωρίς προστατευτικά. Το τελευταίο στάδιο είναι για πιο προχωρημένους, το οποίο υπάρχουν και τα χτυπήματα στο έδαφος. Το ωραίο είναι ότι περνάς από κάποια στάδια, περνάς από μια, να το πούμε, έχει μια εξέλιξη. Ο κόσμος βλέπει, ακούει MMA, άμπουε μέχρι σήμερα, MMA ήταν ένα παρεξηγημένο άθλημα μέχρι σήμερα. Στο πρώτο επίσημο Παγκύπριο κύπελλο που κάναμε, σαν ομοσπονδία, μπορώ να σου πω ότι παραπάνω συμμετοχές που είχαμε ήταν από μωρά 8 έως 12 χρονών στο Kikjitsu, το οποίο εντυπωσίασε τον κόσμο, ήταν ότι έναν τούτον που βλέπασαν στην τηλεόραση, έναν τούτον που βλέπαν ότι δύο μπαίνουν μέσα σκοτώνουν και ούτω καθεξής. Είναι ένα άθλημα το οποίο υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει, ας το πούμε, προσπαθεί να το προωθήσει όσο πιο σωστά μπορεί και τούτο με τα τρία διαφορετικά στυλ παιχνιδιού. Στέφανε, πώς γνώρισες αυτό το άθλημα εσύ? Καταρχήν η καταγωγή σου είναι από την Άλασσα, γεννήθηκες στην Άλασσα. Καταγωγή μου, ο πατέρας μου από το Δίκο, η μάνα μου από την Αγγλανδία, εγώ γεννήθηκα Άλασσα, όπως βρέθηκα τα κάτω. Λοιπόν, πρώτη μου επαφή με το MMA, καθαρά με το MMA, με τις πολεμικές τέχνες ασχολούμαι από μωρό. Να ευχαριστήσω τον δάσκαλο μου, τον Δημήτρη Νόν και Χαγιά, αρρωστήρω το βίντεο, μου κλείδω να το δει τώρα, στην Ελλάδα. Ο οποίος πού τον εγνώρισες τον κύριο Δημήτρη? Το 2007 στην Αλεξανδρούπολη. Προώθησε με, αγάπησε με, δείξε μου πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινήσαμε να δουλεύκαμε τις ίδιες απορίες που είχες και εσύ τώρα, είχατε και εγώ την MMA, θα σκαλέ, και ξεκινήσαμε, δουλέψαμε το MMA, μάγεψε, με άρεσε μου και αφοσιώθηκα σε τσί. Ο κύριος Δημήτρης, τι σχέση, εσύ με την Αλεξανδρούπολη, θέλω να μας πεις λίγο τον το... Σπουδάζω από Μωτινή. Γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί και μάθητές σου και κόσμος που ενδιαφέρεται θέλει να μάθει την ιστορία του πρωταθλητή. Και όσο και ας εφταίπια Κομωτινή, εσύστησα μου τον κύριο Δημήτρη, κάποιος manager, promoter που είχα ποτά για να συνεχίσω τις προπονήσεις μου.
δουλέψαμε τα εκποντό και Βραζίλια του συμμασμού κύριο Δημήτρη και όχι μου την πρόταση να ενώσουμε τα δύο γιατί είχα και λίγο σωματότυπο όπως μου είπε και την αντίληψη και ήρθε. Τι έχεις σπουδάσει στη Αλεξανδροπόλη? Γυμναστής. Λοιπόν, Στέφανε, θέλω να μου πεις, όταν ήταν να σου πάρω συνέντευξη, μου λέει μια φίλη μου, άμα να πάρω συνέντευξη με Στέφανο, θέλω να ρωτήσεις και πράγματα. Το ένα πράγμα είναι, γιατί, γιατί υπάρχει το άθλημα, είναι πάρα πολλά βίαιο, ας πούμε. Μόλις επειδή έχει μια αντίληψη, ναι. Ειδικά από την τηλεόραση, ότι είναι πάρα πολλά βίαιο, ας πούμε, πάνε, παίζω ξύλο, ας πούμε, για να παίξω ξύλο. Ναι. Τούτο που είπα και πριν. Είμαι σίγουρος ότι κάνω σου πολύ την ερώτηση. Ναι, πολύ. Τούτο που είπα και πριν, να σου το φέρω λίγο διαφορετικά. Τούτο που λέω και στους γονείς που φέρνουν τα μωρά για προπονήσεις, μακάρι να μπορούσαμε να μεταφέρουμε στους γονείς, στον κόσμο, τη μαγεία των πολεμικών τεχνών. Ποιος ασχολείται με πολεμικές τέχνες, είναι υποχρεωτικά να ασχοληθεί με το αγωνιστικό το κομμάτι, με το full contact, είτε με το light contact, είτε το semi contact. Μπαίνοντας μέσα στις πολεμικές τέχνες δημιουργείς μια άλλη αντίληψη. Καρχήν μπαίνεις μέσα σε μια παιδεία, μέσα σε μια πειθαρχία. Είναι ολόκληρη ιστορία και είναι ολόκληρο θέμα προς συζήτηση. Το σίγουρο είναι ότι όποιος γνωρίζει τις πολεμικές τέχνες και όποιος μπαίνει μέσα στην οικογένεια των πολεμικών τεχνών είτε επιφυλακτικά, είτε θελητά, είτε με όρεξη, είτε χωρίς όρεξη σίγουρα κάτι έχει να κερδίσει. Γι' αυτό σου είπα πριν το καπό διαφορετικό είναι να απαντήσω στην ερώτηση της φίλης μας. Μπαίνει δημιουργά την αίσθηση της πειθαρχίας, την αίσθηση αναπτύσσεις της οικογένειας μες στη σχολή. Όσον και σου φέρετε παράξενο, του σεβασμού. Το αγωνιστικό το κομμάτι τώρα, γιατί μπαίνουμε και δερνούμαστε, είναι ξύλο, δερνούμαστε. Εφαρμόζεις, πάεις πλέον στο αγωνιστικό το κομμάτι, φεύγεις που την εκπαίδευση, φεύγεις που το... Που την εκγύμναση φεύγεις που το... Γενικά με το να είσαι σαν μαθητής μες στη σχολή και πάει στο αγωνιστικό το κομμάτι, στο ανταγωνιστικό το κομμάτι που εμπειρία μου ακολουθά το αγωνιστικό το κομμάτι ιδίως στο εμένα είναι 20% 30%. Οι υπόλοιποι απλά δουλεύουν το για self-defense, δουλεύουν το για προσωπική τους. Έληξε, ο ένας για να χιτωνώνεται, ο άλλος γιατί θέλει να γυμναστεί, ο άλλος γιατί θέλει να... Τούτο που σου είπα για την αυτοεπίθεση και ο self-defense. Εδερνούμαστε, είναι άθλημα και μακάρι να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε και να το μεταδώσουμε σε όλον τον κόσμο. Πρωταθλητή, θέλω να μου πεις αν αυτό το άθλημα μπορεί να το κάνουν και παιδιά. Δηλαδή, οι οποίοι βρίσκονται σε πιο τρυφερή ηλικία και επίσης και γυναίκες. Γυναίκες μπορούν να... Βεβαίως. Εγώ προσωπικά εντυπωσιάστηκα από την προσέλευση των γυναικών και την προσέλευση των μωρών. Πραγματικά γεμάτα τα γκρουπ των γυναικών. Κέρδισαν τους, άρεσαν τους γενικά τούτον το σύνολο, δηλαδή ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τα σέρκα τους στο όρθιο και τα γόνατα τους και τα λαχτίσματα τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη τους μπορεί να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη του αντιπάλου εναντίον του αντιπάλου. Η λογική ότι η επαφή υπάλληλοι σώμα με σώμα το έδαφος, το ground and pound τούν το πράγμα να αρέσει, ήρθαν και έδεσαν και είδαν ο κόσμος ότι πραγματικά δουλεύει και έχει μεγάλη ανταπόκριση και από κοπέλες και από μωρά. Είναι τον που είπα, είναι ακίνδυνο. Δεν έχει να φύγει κανένας χτυπημένος, δεν έχει να χτυπήσει κανένας αν δεν το θέλει, αν δεν θέλει να έχει μια πολιτική συνταγωνιστική του κομμάτου. Στέφανε, να πούμε για τη διοργάνωση. Πήγε, σε κάνει στην Κύπρο περήφανη, στην Ουκρανία. Μόλις το είπα σε κάποιο φίλο, λέει μου, μα έχει πόλεμο τζι πάνω. Ελβίβ. Και μέσα από το Ελβό, η προφορά τους, εγώ ξέρα το Ελβίβ. Όχι, είναι κότσι. Πραγματικά είναι είδα ούτε ένα στρατιώτη. Είναι μια ειρηνική περιοχή. Σήμερα θα κάνουμε την παγκόσμια ομοσπονδία στο Ελβίβ, την διοργάνωση, αν ήταν πολεμική ζώνη, κάνει πολεμική κατάσταση. Ήταν πολλά ωραία διοργάνωση, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Επίαμε, τελευταία φορά που πήγαμε με τον Στέφανο και τον Δημήτρη, δύο μαθητές μου πήγαμε στη Βουλγαρία που ήταν το παγκόσμιο κύπελλο. Και κέρδισαν. Ναι, κέρδισαν και πήγαμε για εμπειρία και τα μασούλα δεξιά. Έτσι το βλέπω και εγώ, θέλω να λέω ότι είμαστε τυχεροί και κέρδισαν. Έτσι θέλω να λέω παραπάνω. Λοιπόν, η διοργάνωση στην Βουλγαρία ήταν
είχα ένα στάνταρ μες στο μυαλό μου σε διεθνείς αγώνες. Πραγματικά όμως τούτος του Ελβίβ εντυπωσίαζε με, ήταν, έχει πάντα στρατιωτική στους τελικούς, στα main event που ήταν ο τελικός οδηγός μου, είχε, ήταν ο πρόεδρος, ναι, πρόεδρος της Ουκρανίας, είχε στρατιωτικούς, είχε ένα ωραίο, ναι, είχε ένα ωραίο, είχε πάντες, λοιπόν, είχε, δεν κάνω λάθος, 21-22 χώρες συμμετοχές. Πες λοιπόν, μας λίγο αυτούς που αντιμετώπισες. Ναι. Όποιες χώρες ήταν. Ήταν με κλήρωση στην κατηγορία μου. Η κατηγορία μου ήταν 86-95 στο MMA Elite, όπως είπε και πριν. Πέσα η μητέ λοιπόν με τον Ουκρανό, τον οποίο Ουκρανό συνάντησα στην Ουκρανία, να παρακολούθησα τον, εντυπωσίασε με έναν παιδί νεαρών, έναν 90 κάτι. Και πέρσι έπιασε το κύπελλο στην Βουλγαρία, όχι πέρσι, τον Ιούλιο που ήταν το κύπελλο. Παρακολούθησα τον και πέσα μαζί του στον ημιτελικό. Δουλέψαμε έξυπνα και με κάποιες συμβουλές των προπονητών μου, δουλέψαμε έξυπνα. Ευκήκε μας το παιχνίδι, πήραμε τον στο έδαφος, μακριά ακριβώς ψηλός, εκλείδωσα τον στον ημιτελικό. Και τελικόν περάσαμε πίσω με τον Αζερπαϊζανό, ο οποίος ήταν πρωταθλητής πάλις, πρωταθλητήσαμε στο Αζερπαϊζάν, παλαιστής με διαλογή, αυτό που σου λέω. Τούτη είναι η μαγεία του MMA, κάθε αγώνας, κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός, έτσι και στη ρεαλιστικότητα. Αλλιώς να σε αντιμετωπίσω εσένα, μιλώ τώρα για self-defense, αλλιώς να αντιμετωπίσεις ένα βιαστή για τις κοπέλες που... Καταλαβαίνετε με τούτη είναι η μαγεία ότι κάθε αντίπαλος πρέπει να εφαρμόζεσαι. Είναι μια προσαρμογή δηλαδή. Ακριβώς. Ανάλογα με την περίσταση. Και ο Μπρουσ Λι πρέπει να είσαι άγιος όπως στο νερό. Λοιπόν. Τι είπε ο Μπρουσ Λι? Πρέπει να είσαι όπως στο νερό, να εφαρμόζεσαι σε κάθε κατάσταση. Πολύ. Άρα ήρθαν τότε λόγια στο μυαλό μου, έπαιξα με τον Αζερπαϊζάν όπως ήταν παλαιστής. Ο τελικός, με τον Αζερπαϊζάν. Ο τελικός, ναι. Ο τελικός ευκήκε μου μαγικά. Πήγε 10 δευτερόλεπτα. Ήταν με νοκάουτ. Τι είναι το 10 δευτερόλεπτα? 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα ήταν τελικός. Ναι. Σε 10 δευτερόλεπτα τον έβαλες νοκάουτ, Στεφάνε. Ναι, νοκάουτ. Τιμή μας ήταν ο πρόεδρος και η επιτροπή και δεν είμαστε στο main event, main match of championship. Τούτη είναι η μεγαλύτερη διάκριση για μένα. Λοιπόν, για εξήγηνος που είναι πιο μοιημένοι, πώς θα το περιγράφεις, τι έχεις κάνει εκείνα τα 10 δευτερόλεπτα, θα να μου το περιγράψεις με τεχνικούς όρους. Φάνηκα τυχερός γιατί ήταν το παιχνίδι μου με τον Ουκρανό Αζερπαϊτζανός, το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικό με τον background το δικό μου. Δηλαδή τον Ουκρανό επήρα τον στο έδαφος. Ένας Παλαιστής παλεύκει, δηλαδή σε ερμηνείες κλωτσές. Τον Ουκρανό εγώ επήρα τον κάτω γιατί ήταν μακρύς, ήταν ωραίος striker. Ο Ουκρανός βλέποντας το παιχνίδι είναι παρασύρτη γιατί δεν ήταν που μέναν ούτε κλωτσές ούτε πουνιές με τον Ουκρανό. Και είχε μέσα στο μυαλό ήταν να παλέψω και μαζί του. Ενώ αλλάξαμε τη στρατηγική μας και έπαιξα strike μαζί του, εξαφνιάστηκε. Ευκήκε μας το παιχνίδι. Όταν λέμε strike? Χτυπήματα. Πρωτιές, λαχτίσματα, γόνατα. Και λέω σήμερα, έτσι δεν ήταν που τον πρόεδρο, τον κύριο Ναποστήκα, όπως τώρα το όνομα, Αντρέι Σιστόφ, έτσι το όνομα του. Και η επιτροπή εδώ μας το καλύτερο παιχνίδι, ναι. Το βραβείο περιλάμβανε και ένα χρηματικό ποσό? Όχι, ερασιτεχνική ομοσπονδία. Ερασιτεχνική ομοσπονδία, διάζω την ευκαιρία να προβληθείς όπως προβλήθηκα, φανήκα τυχερός, ήρθε ο υπορόσωπος της Ιταλίας, δεχτήκαμε κάποιες προτάσεις επαγγελματικές, να το σκεφτούμε με το θύμα και να αποφασίσουμε. Λοιπόν, Στέφανε, υπάρχουν δεκάδες παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, γυναίκες, οι οποίοι σκέφτονται, έρχονται στο γυμναστήριο, γυμνάζονται, κάνουν διατροφή. Τι συμβουλή θέλει να τους δώσεις? Να κάνουν κοινό παγαπού. Και να θυσιάζουν ώρες για κοινό παγαπού και ας μην τους προσφέρει την οικονομική... Πώς να το πούμε, δηλαδή δεν έχουν οικονομικό κέρδος που είναι το πράγμα που κάνουν, το ψυχικό, ψυχική ικανοποίηση για εκείνο μας προσφέρει εκείνο που πραγματικά αγαπούμε, είτε μπαλέτο, είτε πολεμικές τέχνες, είτε οτιδήποτε πολλά παραπάνω που το είναι οικονομική, γιατί είμαστε σε έναν κόσμο που είμαστε σε μια ρουτίνα συνέχεια, δουλειά, σπίτι, υποχρεώσεις, άρα πρέπει να δώσουμε σημασία σε εκείνο που πραγματικά μας γεμώνει, σε όλη και αν εκείνο.
που ελπίζω παραπάνω κόσμο να είναι υπολογικές τέχνες που γίνονται. Λοιπόν, Στέφανε, ευχαριστώ για αυτήν τη συνέντευξη. Πραγματικά πρέπει να παίρνουμε παράδειγμα, ο καθένας και τα λόγια σου ήταν πάρα πολλά μεστά, σοφά, σοφά. Γιατί εκείνο που είπες είναι πολλά σημαντικό. Εκείνο που μας γεμώνει, ο καθένας ότι μας γεμώνει και μακάρι ότι μας γεμώνουν να κάνουν την Κύπρο περήφανη όπως την έκαμε. Ευχαριστούμε. Πριν να αναφερθώ στην Ομοσπονδία μας, αναφερθώ στους συναδέλφους, να τους ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξη. Η Ομοσπονδία μας, η Κυπριακή, είναι νεοσύστατη Ομοσπονδία, η Κυπριακή Ομοσπονδία Μειχτών Πολεμικών Τεχνών, η ΚΟΝΤ. Μακάρι να εδραιωθεί, μακάρι να κατοχυρωθεί και να γίνει κάτι το ωραίο. Τούτο που είναι το όραμα όλων των συναδέλφων που υπάρχουν στην Ομοσπονδία και που προμοτάρουν και διαδίδουν πολλά σωστά μέχρι σήμερα το ΕΜΕ. Ευχαριστώ όλους όσους μας στηρίξαν, ευχαριστώ την εφημερίδα Λεμεσός και μακάρι να πάμε μπροστά. Thank you very much.